Στη δυτική πλευρά των Αστερουσίων Ωραίων, σε υψόμετρο 440 μέτρων, βρίσκεται η παλαιά ιστορική μονία Πεζανών, που τιμάται στον Άγιο Αντώνιο, επάνω σε ένα χαμηλό λόφο στην περιοχή του χωριού Αντισκάρη, που οφείλει την ονομασία του στους Αντισκάρους. Στα χρόνια της Ενετοκρατίας, όλοι οι άνδρες της Κρήτης ήταν αναγκασμένοι σε υποχρεωτικές αγκαρίες ως κοπηλάτες στις βενετσιάνικες γαλέρες και στην ανοικοδόμηση των οχυρωματικών έργων. Αλλά όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα πλήρωναν αντικαταστάτες, κυρίως από φτωχά χωριά, για να κάνουν για λογαριασμό τους την αγκαρία. Αυτοί οι αντικαταστάτες ονομάζονταν Αντισκάρη, από όπου πήρε την ονομασία και το χωριό. Η Ιερά Μονία Πεζανών ήταν προστατευμένη από ένα ορθογώνιο φρουριακό περίβολο, όπως και τα περισσότερα μοναστήρια της Κρήτης, ο οποίος με τα χρόνια υπέστη πολλές αλλοιώσεις και παρεμβάσεις. Στις τρεις γωνίες των τυχών είχε πύργους με κανόνια και γι' αυτό οι Τούρκοι την ονόμαζαν το Πλού Μοναστήρ, όπως και την Ιερά Μονή της Παναγίας Ακροτηριανής το Πλού, που βρίσκεται στη γινότητα Παλαιοκάστρου του Δήμου Σιτίας στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Οι πύργοι αυτοί δυστυχώς κατεδαφίστηκαν μετά το 1900. Στη βόρεια πλευρά του περιβόλου της Μονής Απεζανών βρίσκεται το καθολικό, σε αντίθεση με την συνήθεια που επικρατεί να είναι στο κέντρο της αυλής.
Το τρίκλιτο καθολικό που οικοδομήθηκε πάνω σε παλαιότερο ναό τιμάται στον Άγιο Αντώνιο, την μεταμόρφωση του Σωτήρος και τους τρεις ιεράρχες. Το 1837 έγινε αποκατάσταση του ναού από τις καταστροφές που είχε υποστεί την περίοδο των Επαναστάσεων. Στο εσωτερικό του ναού θαυμάζουμε το υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο, δείγμα της άνθησης και της ευημερίας που είχε γνωρίσει η Μονή. Λέγεται ότι μία εικόνα του τέμπλου ανοίγει στον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, ενώ η εικόνα του Αγίου Αντωνίου είναι έργο του Μιχαήλ Δαμασκηνού. Χτίσαν την εκκλησία εδώ οι πατέρες σε σχήμα τρίκλιτη. Στην Κρήτη το λένε τριμάρτυρη, αλλά έχει επικρατήσει αυτός ο όρος εδώ πέρα τοπικά. Βασικά είναι ο όρος είναι τρίκλιτη, δηλαδή τρία ιερά. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος, αριστερά είναι ο Άγιος Αντώνιος και δεξιά είναι οι τρεις ιεράρχες. Το τέμπλο είναι παλιάς τεχνοτροπίας, πάρα πολύ παλιάς, δηλαδή έχει χαθεί και το ιστορικό του πότε φτιάχτηκε από μαστόρους τοπικούς κριτικούς οι οποίοι πριν το κάνουνε το τέμπλο ενιστεύανε ένα μήνα, μετά ερχόντουσαν στην εκκλησία, εκάνανε τον αγιασμό και μετά ξεκινούσανε να σκαλίζουνε και έτσι το είχαν φτιάξει. Αυτό πολύ ωραίο είναι. Παλιάς τεχνοτροπίας, έχει χαθεί βέβαια το ιστορικό του, γιατί το μοναστήρι πέστη φθορές κατά καιρούς από Σαρακινούς, γιατί ήταν εδώ πέρα το κέντρο της περιοχής και φημίστηκε το μοναστήρι για το αντιαιρετικό του αγώνα, τότε επί ενετοκρατίας και που ήταν στην Κρήτη πάντα όλοι θέλανε να βάλουν το ποδαράκι τους, γιατί ήταν το σαν διακομιστικό κέντρο, κάτω η Αφρική, η Ευρώπη αριστερά, η Ελλάδα ξέρω εγώ, και όλοι θέλανε να έχουν εδώ πέρα μια βάση. Και τότε ήθελαν να αλλάξουν και την πίστη των ανθρώπων, οι ενετοί, να τους κάνουν παπικούς. Και έτσι το μοναστήρι διατέλεσε μεγάλο έργο. Και ήταν το κέντρο της Μεσαράς, βασικά, εδώ. Ήταν πολύ μεγάλο εργαστήριο αυτού του είδους. Απέναντι από το καθολικό δεσπόζει το επιβλητικό διόροφο Ηγουμενείο, το οποίο οικοδομήθηκε αρχικά με σκοπό να στεγάσει την Επισκοπή Γορτίνης και Αρκαδίας, αλλά αυτό δεν πραγματοποιήθηκε. Κατά μήκος του περιβόλου βρίσκονται τα κελιά των μοναχών, η τράπεζα και ο ξενώνας.
Παράλληλα με την ανάπτυξη της Μονής, δημιουργήθηκε έξω από τον περίβολό της και ένας μικρός αγροτικός οικισμός, του οποίου οι κάτοικοι βοηθούσαν στις χειρονακτικές εργασίες της Μονής και φρόντιζαν τα κτήματά της. Εδώ βρίσκεται και το εκκλησάκι που τιμάται στους οσίους Παρθένιο και Ευμένιο, το οποίο οικοδομήθηκε το 1993. Στη Μονή Απεζανών σώζονται χρυσοκέντητα παλαιά άμφια σπουδαίας τέχνης και ιερά κοιμήλια. Εδώ φυλάσσονται τα λείψανα 19 Αγίων, όσα δεν έχει κανένα άλλο μοναστήρι της Κρήτης. Μεταξύ αυτών είναι το χέρι του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Τρίφωνα. Στην Ιερά Μονή Απεζανών υπήρχε μια πλούσια βιβλιοθήκη που αποτελούσε ένδειξη πνευματικής ανάπτυξης και καλλιέργειας των γραμμάτων, αλλά καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των κρητικών επαναστάσεων από τους Τούρκους. Στη Μονή φυλάσσεται και ένας αχτναμές που σημαίνει έγγραφο συμφωνίας. Προέρχεται από την σύνθετη αραβική λέξη «αχτ» που σημαίνει υποχρέωση και «ναμά» που σημαίνει έγγραφο. Ο πρώτος που είχε υπογράψει ένα τέτοιο αχτναμέ με το περίγραμμα της παλάμης του ήταν ο Μωάμεθ για την προστασία της Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Αργότερα, ο διάδοχος του Μωάμεθ, Χαλίφη Σουμάρ Ιμπν Αλ-Χατάμπ ή Ούμαρος, όπως τον αναφέρει ο Βυζαντινός χρονικογράφος Όσιος Θεοφάνης, ο ομολογητής, όταν κυρίευσε τα Ιεροσόλυμα το 638, υπόγραψε με τον τότε Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σοφρόνιο Αχτναμέ, χάρη στον οποίο διασώθηκαν τα ιερά προσκυνήματα των χριστιανών. Παρόμοιος αχτναμές είχε παρακολουθεί και στη Μονή Απεζανών για την προστασία της από τους Τούρκους, αλλά μας είναι άγνωστο από ποιον παρακολουθήθηκε. Με την προστασία που είχε η Μονή, απόκτησε πολλά μετόχια στην Κρήτη αλλά και στη Σμύρνη. Φυσικά ο αχτναμές δεν εμπόδισε τους Τούρκους στην επανάσταση του 1866 να κάψουν 400 ελαιόδεντρα της Μονής και να καταστρέψουν 500 κυψέλες στα μετόχια, στα Τρυπητά και το Πέρι, ενώ είχε προηγηθεί η καταστροφή της Μονής το 1827. Στα τέλη του 16ου αιώνα επισκέφθηκε τη Μονή Απεζανών ο Ιταλός ιατρός και βοτανολόγος Ονόριο Μπέλι, ο οποίος σε μια επιστολή του αναφέρει για τη Μονή. Βρίσκεται σε τόπο ωραιότατο και τερπνότατο. Οι καλόγυροι έχουν εισοδήματα πάνω από 2.000 δουκάτα, είναι προσυνέστατοι και αγαθοί και έχουν το καλύτερο κρασί του κόσμου. Ο Άγγλος περιηγητής Ρόμπερτ Πάσλεϊ στο έργο του «Ταξίδια στην Κρήτη» το 1834 αναφέρει ότι η Μονή Απεζανών και η Μονή Οδηγήτριας δυτικότερα ήταν μικτές ανδρών και γυναικών. Το 1745 επισκέφθηκε τη Μονή Απεζανών και ο Ρώσος μοναχός Βασίλη Πλάκα, ο οποίος φιλοτέχνησε το σχεδιάγραμμα της Μονής.
Σύμφωνα με την παράδοση, η μονή ήταν αρχικά στο Αγιοφάραγκο, δυτικά από τους Καλούς Λιμένες, εκεί όπου σώζεται μέχρι σήμερα η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, βυζαντινού ρυθμού, η οποία ανήκει στη Μονή Οδηγήτριας. Οι ασκητές που ήταν τότε στο Αγιοφάραγκο ήταν 4 αδέλφια που κατάγονταν από αρχοντική οικογένεια του Χάνδακα, ο Μάρκος, ο Λέων, ο Αντώνιος και η Μαρία Παπαδόπουλη. Εκείνα τα χρόνια οι πειρατικές επιδρομές αποτελούσαν μάστιγα για την Κρήτη. Γι' αυτό τον λόγο πολλά μοναστήρια εγκαταλείφθηκαν και δημιουργήθηκαν νέα στην ενδοχώρα του νησιού σε πιο ασφαλείς τοποθεσίες. Το ίδιο έκαναν και οι αδελφοί μοναχοί του Αγιοφάραγκου. Εγκατέλειψαν το μοναστήρι το 1443, παίρνοντας μαζί τους την εικόνα του Αγίου Αντωνίου και ξεκίνησαν την περιπλάνησή τους στις πλαγιές των Αστερουσίων για να βρουν νέο τόπο να εγκατασταθούν. Περπατούσαν για πολλές ημέρες στις κακοτοπιές των βουνών και ο δρόμος τους έβγαλε στην πεδιάδα της Μεσαράς, στο χωριό Καπαριανά. Εκεί συνάντησαν ένα πλούσιο Τούρκο που ήταν τυφλός και παράλυτος, εκεί ενετής. Ο Τούρκος είδε ξαφνικά ένα εκτυφλωτικό φως να τον πλησιάζει και ζήτησε από τους μοναχούς να φιλοξενηθούν στο αρχοντικό του. Είχε ακουστά ο Τούρκος για τα θαύματα των χριστιανών Αγίων και είπε στους μοναχούς ότι αν μέχρι το πρωί θεραπευόταν από τον Άγιο Αντώνιο θα τους δόριζε κτήματα για να οικοδομήσουν νέο μοναστήρι. Και το θαύμα έγινε. Το πρωί ο Τούρκος είδε το φως του και ξεκίνησε έφυπος, διότι ήταν παράλυτος, μαζί με τους μοναχούς, προκειμένου να τους οδηγήσει στα κτήματα που θα τους έδινε. Όταν έφτασαν στο σημείο που είναι σήμερα η πύλη της μονής, το άλογο του Τούρκου τρόμαξε και έριξε τον αναβάτη του. Αλλά αυτός, σαν από θαύμα πάλι, στάθηκε όρθιος, έχοντας θεραπευτεί και από την παραλυσία. Λέγεται ότι επειδή επέζεψε σε αυτό το σημείο, ονομάστηκε αργότερα η Μονή Απεζανές. Οι 4 αδελφοί μοναχοί θέλησαν να συνεχίσουν την αναζήτησή τους στα κτήματα του Τούρκου για να βρουν ένα κατάλληλο τόπο για το μοναστήρι τους, αλλά το μουλάρι που έφερε την εικόνα του Αγίου Αντωνίου στήλωσε τα πόδια τους στο σημείο που είναι σήμερα το καθολικό της Μονής και δεν προχωρούσε. Οι μοναχοί δεν κατάφεραν παρά τις προσπάθειές τους να το κάνουν να προχωρήσει και έτσι αποφάσισαν να περάσουν εκεί τη νύχτα. Κατάκοποι καθώς ήταν, τους πήρε ο ύπνος και τότε παρουσιάστηκε ο Άγιος Αντώνιος στο όνειρό τους και ζήτησε να χτίσουν την εκκλησία του σε αυτόν τον τόπο. Όταν ξύπνησαν, διαπίστωσαν μεταξύ τους ότι είχαν δει όλοι το ίδιο όνειρο και κατάλαβαν το θέλημα του Αγίου. Άρχισαν αμέσως τις προετοιμασίες και ξεκίνησαν να σκάβουν ένα πηγάδι για να βρουν νερό. Ο τόπος όμως ήταν άνυδρος και βραχώδης και η εξκαφή του πηγαδιού ήταν επίπονη, χωρίς να υπάρχει ελπίδα ότι θα βρουν κάποια φλέβα νερού. Τότε εμφανίστηκε ξανά ο Άγιος Αντώνιος και είπε στους μοναχούς ότι θα έβρισκαν κοντά στο πηγάδι 3 πέτρες και ότι αν έριχναν μέσα στο πηγάδι την μεγαλύτερη θα ανέβλιζε αμέσως νερό. Έτρεξαν αμέσως οι μοναχοί, έσπρωξαν μέσα στο πηγάδι τη μεγαλύτερη πέτρα και το νερό άρχισε να αναβλύζει επί 40 ημέρες, ώσπου έφτασε η στάθμη του στο σημείο που είναι και σήμερα. Έτσι διηγείται η λαϊκή παράδοση την ιστορία της δημιουργίας της Ιεράς Μονής Απεζανών, με την απλότητα που οι άνθρωποι εξηγούσαν τα ανεξήγητα εκείνες τις εποχές ανάμεσα στον θρύλο και τον μύθο, δημιουργώντας την δική τους ιστορική αλήθεια, την οποία διαιωνίζουν και υπερασπίζονται ως αδιαπραγμάτευτο γεγονός.
Στα χρόνια της Ενετοκρατίας, η Μονία Πεζανών ήταν το κυριότερο ανθενωτικό κέντρο κατά του Πάπα και των υστερόβουλων επιδιώξεών του σε βάρος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εκείνη την περίοδο η Μονή ήταν στην ακμή της, στην οποία συνετέλεσαν σπουδαίες προσωπικότητες μοναχών όπως ο Μελέτιος Πηγάς, μετέπειτα Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο θεολόγος Ιωάσαφ Δωριανός και ο αντικαθολικός Μελέτιος Συρίγος. Στα τέλη του 16ου αιώνα έζησε για λίγο στη Μονή Απεζανών ο Μελέτιος Πηγάς, ο Τέτιγας, ο ακούραστος Τζίτζικας της αλήθειας του Ευαγγελικού Λόγου, μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα του οποίου σώζονται 3 επιστολές προς τη Μονή. Ο Μελέτιος Πηγάς κατά κόσμον Εμμανουήλ γεννήθηκε το 1549 ή 1550 στον Χάνδακα από επιφανή οικογένεια της βενετοκρατούμενης Κρήτης. Οι γονείς του Παύλος και Ευγενία Παγανάκη κατάγονταν από τα Παγανιανά, ένα μικρό οικισμό του χωριού Άγιος Θωμάς που είχαν πάρει προφανώς το επίθετό τους από το τοπονύμιο. Όταν πήγε στη Βενετία ο Μελέτιος, άλλαξε το επιθετό του χάνει συντομίας σε Πηγάς. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στο Μεγάλο Κάστρο κοντά στον δάσκαλο Μελέτιο Βλαστό στη σχολή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας της Ιταλίας, όπου αρίστευσε, αλλά δεν πήρε ποτέ τίτλο σπουδών, διότι αρνήθηκε να ομολογήσει πίστη και υποταγή στην Παπική Εκκλησία, κάτι που ήταν υποχρεωτικό για να λάβει κάποιος το πτυχίο του. Επέστρεψε στην Ενετοκρατούμενη Κρήτη και εκάρι μοναχός στην Ιερά Μονή Αγκαράθου, όπου και εγκαταβίωσε παρέχοντας μεγάλη υποστήριξη στη Μονή Απεζανών, που αποτελούσε το κυριότερο αντιπαπικό κέντρο. Ανέλαβε τότε τα καθήκοντα του Διευθυντή της Ελληνικής Σχολής του Χάνδακα, αλλά το εκπαιδευτικό του έργο και τα κηρύγματά του ενόχλησαν τους Λατίνους Επισκόπους, οι οποίοι τον εξόρισαν από την Κρήτη. Έφυγε τότε για το Σινά, όπου προσιλώθηκε στην προσευχή και τη μελέτη. Σε ένα ταξίδι του στα Ιεροσόλυμα, συναντήθηκε με τον γέροντά του από τη Μονή Αγκαράθου και τότε Πατριάρχη Αλεξανδρίας Σίλβεστρο, ο οποίος τον έπεισε να αναλάβει ως πρωτοσύγγελος στην Εκκλησία της Αλεξάνδρειας. Έτσι, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στα Ιεροσόλυμα το 1579. Εκείνη την περίοδο η κατάσταση στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας ήταν πολύ δύσκολη για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μετά την ήττα του τουρκικού στόλου στην Αύπακτο από τις συμμαχικές δυνάμεις της Βενετίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας το 1571, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε εντείνει τον προσιλητισμό, ιδρύοντας σχολεία στην Αίγυπτο και διαδίδοντας κείμενα με τα οποία προσπαθούσε να πείσει τους Ορθόδοξους να αποδεχτούν το Γρηγοριανό ημερολόγιο, με το οποίο ήταν αντίθετη ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεος Ιερεμίας Δεύτερος και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Σίλβεστρος. Στην Αλεξάνδρεια, ο Μελέτιος Πηγάς με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατόρθωσε να ανορθώσει το Πατριαρχείο, να στηρίξει το πίμνιό του, τον κλήρο, την παιδεία, την ηθική, τα οικονομικά και να περιστήλει την λατινική προπαγάνδα. Με δάκρυα στα μάτια, ο γέροντας Πατριάρχης Σίλβεστρος τον παρακάλεσε να αναλάβει τον Πατριαρχικό θρόνο λέγοντας «Ίσα Αθανασίης και Κυρίλης, δοξάσισε ο Θεός». Στις 5 Αυγούστου του 1590, ο Μελέτιος Πηγάς ανήλθε στον Πατριαρχικό θρόνο της Αλεξάνδρειας, χειροτονούμενος από τον Πατριάρχη Αντιοχίας Ιωακήμ V. Ως Πατριάρχης, συνέχισε εντονότερα την αντιλατινική του δράση, μεταβαίνοντας 3 χρόνια αργότερα στην Πολωνία, ενώ έμεινε μνημειώδες το έργο περί πρωτίων του Πάπα, στο οποίο μεταξύ πολλών άλλων αναφέρει για τον Πάπα ότι μήτε οι κανόνες των νόμων, μήτε ο λογαριασμός το θέλει να τα έχει, καθώς κράζους είναι οι Ρωμάνοι, αλλά αρπακτικός θέλει να τα χράτε, εννοώντας τα προνόμια που απαιτούσε ο Πάπας.
Μετά τον θάνατο του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη ως Ιερεμία Δεύτερου του Τρανού, το 1595 ο Μελέτιος Πηγάς δέχθηκε επανειλημμένως προτάσεις να τον διαδεχθεί, αλλά εκείνος προτίμησε να παραμείνει στην Αλεξάνδρεια. Διετέλεσε μόνο επιτηρητής του Οικουμενικού Θρόνου από το 1597 μέχρι το 1598, οπότε και μεταφέρθηκε η έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την Θεοτόκο του Βλάχ Σαράι στον Άγιο Δημήτριο Ξυλόπορτας. Το 1599 επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια με κλονισμένη υγεία και πέθανε στις 13 Σεπτεμβρίου 1601 σε ηλικία 52 ετών. Τον διαδέχθηκε το πνευματικό του τέκνο και συμπατριώτης του από την Κρήτη ο ιερομάρτυρας Κύριλλος Λούκαρης. Μια άλλη εξέχουσα προσωπικότητα που έλαβε το μοναχικό σχήμα στη Μονία Πεζανών το 1566 ήταν ο Λόγιος Ιωάσαφ Δωριανός, γνωστός από την αλληλογραφία με τον μαθητή του, επίσκοπο Κυθήρων, Μάξιμο Μαργούνιο, που καταγόταν από το Ηράκλειο της Κρήτης. Το κοσμικό του όνομα ήταν Ιωάννης Λαχνής, φημισμένος ιεροδάσκαλος και κωδικογράφος και στενός φίλος του Μελέτιου Πηγά. Στη διάρκεια του Μεγάλου Λοιμού που ξέσπασε στον Χάνδακα το 1583 πέθαναν πολλοί ιερωμένοι. Σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς κανόνες εκείνης της εποχής, οι χείρες των θανών των ιερέων δεν μπορούσαν να ξαναπαντρευτούν και έμεναν απροστάτευτες. Τότε ο Πατριάρχης Ιερεμίας Δεύτερος Τρανός τους επέτρεψε κατ' οικονομίαν να συνάψουν δεύτερο γάμο, αλλά ο Δωριανός που κήρυτε στην Αγία Κατερίνη των Συναϊτών του Χάνδακα κατηγόρησε με σφοδρότητα τον Πατριάρχη Ιερεμία και τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Μελέτιο Πηγά. Οι δύο Πατριάρχες τον τιμώρησαν αυστηρά, επιβάλλοντας στον υβριστή τους την ποινή της αργίας, αλλά με τη μεσολάβηση του Μάξιμου Μαργούνιου, ο Πατριάρχης Ιερεμίας τον συγχώρησε το 1595 λόγω και της προχωρημένης ηλικίας του. Ένας άλλος Λόγιος μοναχός που διετέλεσε και ηγούμενος στη Μονία Πεζανών ήταν ο Μελέτιος Συρίγος, που είχε γεννηθεί στον Χάνδακα το 1585 ή 1586 και το κοσμικό του όνομα ήταν Μάρκος. Η οικογένειά του καταγόταν από ενετούς επίκους της Κρήτης, μέλη της οποίας είχαν ασπαστεί την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως και πολλοί άλλοι ενετοί που είχαν εξελινιστεί στα χρόνια της Ενετοκρατίας. Το 1609 πήγε στη Βενετία όπου σπούδασε Ιταλικά και Λατινικά και παρακολούθησε μαθήματα λογικής κοντά στον Αθηναίο Θεόφιλο Κορυδαλέα, που ήταν ο σημαντικότερος λόγιος που εισήγαγε τον νέο Αριστοτελισμό. Σύντομα όμως ήρθε σε σύγκρουση με τον Κορυδαλέα για την καταβολή των διδάκτρων, αλλά η βαθύτερη αιτία ήταν η απέχθειά του για την φιλοσοφία. Πήγε τότε στην Πάδοβα της Ιταλίας, όπου σπούδασε ρητορική και ιατρική, αλλά τις σπουδές του διέκοψε ο ευνίδιος θάνατος του πατέρα του. Επέστρεψε στην Κρήτη και λόγω έλλειψης πόρων διαβίωσης, εκάρη μοναχός στη Μονή Αγκαράθου και χειροτονήθηκε από τον Ηρακλειώτη επίσκοπο Κυθήρων Μάξιμο Μαργούνιο, παίρνοντας το όνομα Μελέτιος. Το 1626 γίνεται ηγούμενος στη Μονία Πεζανών, που ήταν το σημαντικότερο αντιπαπικό κέντρο
αλλά λόγω των πύρινων αντιλατινικών κηρυγμάτων του, οι ενετοί τον καταδίκασαν σε θάνατο και αναγκάστηκε να φύγει στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για να σωθεί. Από εκεί τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη ο κριτικός οικουμενικός πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης, εκτιμώντας την δύσκολη θέση στην οποία βρισκόταν, αλλά και την ρητορική του δυνότητα και το αντιλατινικό περιεχόμενο των κηρυγμάτων του. Στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ανέπτυξε πλούσια πνευματική δράση. Διακρίθηκε για τις αγώνες και τα κηρύγματά του υπέρ της Ορθοδοξίας και αναδείχθηκε σε μια κορυφαία εκκλησιαστική προσωπικότητα του 17ου αιώνα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης του ανέθεσε μια αποστολή το 1632 στη Μολδαβία, προκειμένου να αντικρούσει την προπαγάνδα της Καθολικής Εκκλησίας στις παραδουνάβιες περιοχές, την Πολωνία και τη Ρωσία. Το 1633, επιστρέφοντας από τη Μολδαβία, ίδρυσε μια σχολή στην οποία ανέδειξε σημαντικούς μαθητές, μεταξύ των οποίων ο Παναγιώτης Νικούσιος, που ήταν ο διερμηνέας του Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού στη διάρκεια της πολιορκίας του Χάνδακα. Ο Μελέτιος Συρίγος είχε συνεργαστεί αρχικά αρμονικά με τον Πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη, που ήταν ο ευεργέτης και προστάτης του, αλλά στη συνέχεια στράφηκε εναντίον του μέσα από το θεολογικό έργο που συνέγραψε ανάμεσα στο 1638 έως 1640, ενώ προσυπέγραψε και την συνοδική καταδίκη του Κύριλλου Λούκαρη στις 24 Σεπτεμβρίου του 1638, για να επαληθευτεί άλλη μια φορά η ρίση του Αλεξανδρινού ποιητή Καλλίμαχου, ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος. Η Μονία Πεζανών έχει 11 εξοκλήσια στην ευρύτερη περιοχή. Ένα από αυτά είναι το εξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής, που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιόμετρων προς τα βόρειο-δυτικά της Μονής. Εδώ ξυπνούν μνήμες από την πανάρχια δενδρολατρεία των προγόνων μας, που πέρασε στη χριστιανική λατρεία και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Θαυμαστό παράδειγμα αποτελεί η δρύς της Αγίας Παρασκευής. Οι Μινωίτες θεωρούσαν τα δέντρα ιερά, πηγή ζωής και αδιάκοπης αναγέννησης, που είναι η αιώνια ζωή, και ως εκ τούτου το δέντρο γίνεται θεϊκό όργανο και θρησκευτικό σύμβολο με υπερφυσικές ευεργετικές επιδράσεις στον άνθρωπο. Οι πιστοί που έρχονται στη δρύ της Αγίας Παρασκευής ζητώντας τη θεραπεία τους συνοδεύονται από έναν άνδρα με το όνομα Μανώλης και μια γυναίκα με το όνομα Μαρία. Στη συνέχεια κάνουν μια τομή σε ένα μικρό κλαδάκι του δέντρου χωρίς να το αποκόψουν και μετά το δένουν με μια κορδέλα για να υπουλωθεί ξανά. Μετά, αυτός που ζητά τη βοήθεια της Αγίας Παρασκευής πρέπει να περάσει κάτω από το κλαδάκι 3 φορές. Ανάλογες τελετές έκαναν και οι δρυΐδες, που είχαν πάρει το όνομά τους από την Ιερή Δρύ. Πριν αρχίσει μια ιερή τελετή, ένας νέος αμφιθαλής, του οποίου δηλαδή ζούσαν και οι δύο γονείς, σκαρφάλωνε στη δρύ και με ένα χρυσό δρεπάνι έκοβε ένα κλαδί, το οποίο έριχνε κάτω από το δέντρο σε ένα λευκό σεντόνι το οποίο κρατούσαν παρθένες που φορούσαν λευκούς χιτώνες.
ίσως και εδώ στην αρχαιότητα, να γίνονταν παρόμοιες λατρευτικές τελετές. Τα μοναστήρια της Κρήτης, εκτός από την τεράστια συμβολή τους στους εθνικούς αγώνες της πατρίδας και της Ορθοδοξίας, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ιδρύοντας σχολεία για τα παιδιά της περιοχής τους, τα οποία συντηρούσαν από τα πενιχρά έσοδά τους. Ο γιος του οπλαρχηγού Νικολάου Τσακίρη, Αντώνιος, που γεννήθηκε το 1853 στο χωριό Πόμπια, διδάχτηκε τα πρώτα του γράμματα στο μοναστήρι των Απεζανών, όπως και πολλά άλλα παιδιά.